Αρκαδία 938. Μας έχει τρελάνει να μας λέει για αυτή την περίφημη λύση. Και καλά, τα πρώτα 2,5 χρόνια ζητούσε να, τους πολίτες να τον αναδείξουν δήμαρχο για να μας την πει. Τώρα, τι έχει να πει? Έχει καταλάβει ότι είναι 3,5 χρόνια, έχει τη διαχείριση των θεμάτων του Δήμου και ουσιαστικά πάει να κάνει μετά 3,5 χρόνια ένα έργο οδοποιίας σε ένα χώρο που ούτε συγκεκριμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει. Υπάρχουν εκκρεμότητες, γιατί μέσα στους δασικούς χάρτες υπάρχουν αγροτικές εκτάσεις στη συγκεκριμένη έκταση, και φυσικά καταλήγει ότι πάντα φταίνε οι άλλοι και όχι αυτός. Και συνεχίζει με διάφορες θεωρίες ότι τα απορρίμματα θα πάνε στη Μεγαλόπολη, ότι έχει κάποια πληροφόρηση από κάπου, από υπουργούς κτλ. Πρέπει να καταλάβει ότι σύντομα βέβαια, σε ένα χρόνο, ενάμιση, θα είναι πάλι στην αντιπολίτευση και θα μπορεί με πολύ άνεση να μας τα λέει αυτά. Και φυσικά καταλήγουμε πάντα με απειλές προς τους κατοίκους και τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας εκεί, ότι μην τολμήσουν να εμποδίσουν τον εργολάβο και διάφορα τέτοια. Και φυσικά υπάρχουν και οι γνωστές θεωρίες ότι τα συμβούλια επικρατείας, ευρωπαϊκά δικαστήρια, δεν υπάρχει πέσδα, όλα αυτά τα λέει ο κ. Παυλής. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούσαμε σήμερα τοποθέτηση για το τι θα πει στον Πρωθυπουργό στο αναπτυξιακό συνέδριο, το οποίο προβλέπεται για το τέλος του μήνα. Και πάλι μένω έκπληκτος. Μίλησε για φυσικό αέριο. Θα επιβάλλει, λέει, να έρθει το φυσικό αέριο στην Τρίπολη. Φεύγοντας, του είχαμε αφήσει μια προμελέτη που αποδείκνει ότι υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί ο αγωγός του φυσικού αερίου που κατεβαίνει προς τη Μεγαλόπολη να δώσει κάποιες λύσεις στο ενεργειακό θέμα της Τρίπολης. Το αν γίνει για να φτάσει το φυσικό αέριο ως καύσιμο σε κάθε νοικοκυριό, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία. Πιστεύω ότι δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Έτσι, και τι κόστος έχει, και έχει και μία προμελέτη την οποία την έχουμε αφήσει. Ας τη διαβάσουμε. Ακούστηκαν άλλα. Θα πάρει, λέει, θα ζητήσει τον ΟΣΕ, το χώρο του ΟΣΕ, και το χώρο του στρατοπέδου. Από όσο ξέρω, ο μεν ΟΣΕ πρέπει να είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή είναι στο υπερταμείο, και φυσικά γνωρίζετε ότι ο ΟΣΕ είναι μια ιδιωτική εταιρεία και κάποια τμήματά του ήδη έχουν μεταβιβαστεί. Εκτός αν αρχίσει πάλι και βγάλει δεύτερη παράγραφο και μιλάει, αρχίσει να μας λέει πάλι για τους γνωστούς επενδυτές, τους είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, που θα φέρει για να κάνει και να φτιάξει. Και το τρίτο που είπε, ότι θα θέσει το θέμα του περιφερειακού. Τον πληροφορώ ότι ο περιφερειακός είναι η μελέτη με την παλιότερη από εμάς δημοτική αρχή. Είχε γίνει μια σύμβαση, συνεργασία με την περιφέρεια την κρατική και υπάρχει μελέτη. Έτσι, το, αν δεν κάνω λάθος, είναι της τάξης των 17,5 εκατομμυρίων. Μαζί με τα συνοδά έργα διευθέτησης των ρεμάτων. Εκεί είναι, ας πάει να τα διεκδικήσει και να σταματήσει όταν αδυνατεί να κάνει οτιδήποτε, να βλέπει παντού εχθρούς. Κάποτε ήταν φίλος με την περιφέρεια και το 15 μας έλεγε ό,τι είχε ανακοινώσει η περιφέρεια και το Υπουργείο Ανάπτυξης τότε για τον κ. Κωνσταντινόπουλο, επιχείρησε να το καρποθεί. Τώρα βλέπει παντού εχθρούς. Αρκαδία 938.